Σε θα γίνουν οι μελέτες, θα γίνουν νέες μελέτες, με πραγματικά, όχι δεν κρατάνε δύο χρόνια, θα γίνουν οι πραγματικά στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία και θα δούμε μετά από εκεί και πέρα τι μέλλον υπάρχει. Η απόδοση, κύριε Ρωμανιά, άλλωστε έχουμε πει ότι σταδιακά θέλουμε να επαναφέρουμε τις συντάξεις. Επειδή λέτε δεν βάζουν την ακίνητη περιουσία του ΙΚ. Το ΙΚ έχει μια τεράστια ακίνητη περιουσία, η οποία είναι άδεια και αναξιοποιητή. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι, πλην όμως. Όταν το ΙΚΑ θέλει 12 δις το χρόνο για συντάξεις και η περιουσία του όλοι μαζί δεν έχει απόδοση πάνω από 150 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μπορείς να λες ότι με αυτά θα λύσεις, με 150 εκατομμύρια θα λύσεις 12 δις. Δηλαδή, σωστό να αξιοποιηθεί, να γίνει, αλλά μην το μεγαλοποιούμε, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχω πει επανειδημένως. Πρέπει να διακρίνουμε τη ρευστότητα από τη μελλοντική λειτουργία των ταμείων. Και έχω πει επανειδημένως και γραπτά ότι ρευστότητα. Τα ταμεία έχουν πρόβλημα να μην καταβληθούν οι συντάξεις. Δεν υπάρχει. Εγώ λέω τώρα για το μέλλον θέση, το σύστημα έχει πρόβλημα. Έχουμε στη θέση της γιαγιάς ή του παππού που του κόψαν τη σύνταξη και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι κάποιος καταναλωτής του κάνει μια μελέτη. Και δεν έχει να κεράσει ούτε ένα ούζο το συγχωριανό του. Και έχει το Ρωμανιά που του λέει, κύριε, σε κοροϊδέψανε. Τα στοιχεία, οι αναλογικές μέρες είναι λάθος. Είναι μαϊμού, είναι κατά και χειρότερα τα πράγματα, δηλαδή. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, έρχομαι στη θέση λοιπόν τη ΓΕΕΣ και λέω, κύριε, δώστε τα μου πίσω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αφού αυτή τη στιγμή. Αφού έρχεσαι και μου λες ότι είναι όλα ναι, μαϊμού. Ναι, από τη στιγμή που οι μελέτες πρέπει να επαναληφθούν. Θα δούμε τι συμπέρασμα θα βγάλουν οι νέες μελέτες. Είναι και χειρότερα όμως. Μα δεν μπορεί να είναι χειρότερα. Δεν μπορεί να είναι χειρότερα. Πώς θα είναι χειρότερα, αφού δεν έχουν λάβει την περιουσία. Θα ληφθεί η περιουσία, η απόδοση. Έτσι, για το όνομα του Θεού. Έτσι, δηλαδή εδώ κάνανε κούρεμα του 100% της περιουσίας. Και όχι μόνο της περιουσίας, και των αποδόσεων της περιουσίας. Δηλαδή, στο κοινό κεφάλαιο που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν είναι μόνο τα κατατιθέμενα, είναι και οι αποδόσεις. Δεν τα λάβαν υπόψη τους. Τα έσοδα των ταμείων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και είναι εξαιρετικά λέω, σοβαρό θέμα. Αποδόσεις των ακινητών. Αποδόσεις και των ρευστών και των ομολόγων όλης της περιουσίας. Εντάξει, τις αποδόσεις των ομολόγων έπρεπε να τις έχουν λάβει υπόψη. Μα δεν ελήφθη τίποτα. Θεωρήθηκε από τις μελέτες ότι η περιουσία είναι μηδέν. Εντάξει. Πώς το λέτε. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμανιά. Ο κύριος Καθανασόπουλος μετά το διάλειμμα. Πάμε.